Ε, και πάμε παρακάτω τώρα ο κύριος Χάρης Δούκας, ο ακροαριστερός δήμαρχο της Αθήνας ο κύριος Χάρης <laughs> Δούκας είναι μαζί μας Γεια σας κύριε Δούκα, καλημέρα σας Καλή Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ Είδα και ένα πολύ ωραίο, νομίζω τα παιδιά του Λούμπεν το έφτιαξαν επειδή είναι ακροαριστερός είναι μια αφίσα και είναι Μάρξ, Λένιν, Μάου και εγώ. Ο κόκκινο λέει η Δούκα. Ο κόκκινο λέει η Δούκα. Πράσινο, πράσινο Δούκα είμαι, το ξέρετε κόκκινος. καλά, για πολλού λόγου. Πράσινο Δούκα. Και, και κυρίω για τον Παναθηναϊκό, γιατί πρέπει θα φτιά, να, θα φτιάξουμε το γήπεδο. Τώρα θα πούμε και για το γήπεδο. Ναι. Θα τα πούμε όλα. Ε, λοιπόν, πριν το γήπεδο όμω, να ξεκινήσουμε με ορισμένα που έχουμε τι τελευταίε μέρε, γιατί είναι πολλά που σα αφορούν, η αλήθεια είναι. Πάμε να δούμε ορισμένε αναρτήσει που είχαμε από υπουργού τη κυβέρνηση, από βουλευτέ τη κυβέρνηση για σα, για το πρόσωπό σα. Φαντάζομαι ότι τι έχετε δει. Για να βλέπουμε, παιδιά, αυτά που. Που έχουμε ξεχωρίσει τέλο πάντων ο κύριο Γεωργιάδης εδώ. Κάθε μέρα ο άνθρωπο αυτό που εξελέγει από μια ετερόκλητη συμμαχία ψηφοφόρων τη άκρα αριστερά, του Πασό και ψηφοφόρων του Κασιδιάρη, με βασικό κριτήριο να μην επανεκλεγεί ο Μπακογιάννη, αποδεικνύει πόσο ακατάλληλος ήταν για αυτό το υψηλό αξίωμα. Κρίμα για την Αθήνα μα, αναφέρει ο κύριο Γεωργιάδη. Να δούμε και τι υπόλοιπε αναρτήσει. Λοιπόν, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Δούκας δεν ανακαλεί, χρησιμοποίησε την ύβρη μπάτσο, διαβεβαιώνοντας μάλιστα πολύ ότι δεν υπάρχει γκλοπ, λέγοντας βλέπετε γκλοπ μπάτσου. Όλοι μας και οι συνδικαλιστές της αστυνομίας ακούσαμε την ύβρη, αλλά ο Δήμαρχος ανακαλύπτει δίθεν μοντάζ στα ίδια του τα λόγια ντροπή καταλήγει ο κύριος Πλεύρης. Λοιπόν, υπάρχουν δύο περιστατικά, η αλήθεια είναι το τελευταίο χρόνο, τις τελευταίες μέρες κύριε Δούκα, που έπια μεγάλη Σωστά. επικαιρότητα. Ναι. Πρώτον είναι αυτή η φράση που είπατε για το Globe Batchu. Την και οποία το... ναι. επαναλάβατε μόλις και εσείς, την, επανέλαβαν <laughs> <laughs> και όλοι οι υπουργοί βουλευτέ mm -hmm. και είναι η φράση που επανέλαβα και εγώ ενός ε, κατοίκου για να τη διαψεύσω και νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα τη ασφάλεια που τα παίζεται και εδώ κεντρικά και είναι πάρα πολύ σύνδετα και τι προσπάθειε που κάνουμε για να σπάσουμε το φόβο και την ανασφάλεια. Προχωράμε και σε μνημόνιο συνεργασία, όπω ξέρετε, με την ελληνική αστυνομία και τη δημοτική αστυνομία άμεσα, το επόμενο διμάστημα για τι γειτονιέ. Προχωράμε σε δράσει, φωτίζουμε τι πλατείε και αυτά νομίζω ότι αφορούν τον κόσμο, την καθημερινότητα και όχι πόσε φορέ θα επαναλάβει κάποιο Μία φράση. Το μπάτσο mm. το ανακαλείται. Αυτό καταλαβαίνω ότι λένε οι. Μα δεν δημιούν. χρησιμοποίησα τη λέξη αυτή για να χαρακτηρίσω, αλλά για να επαναλα... επαναλαμβάνω αυτό που κι εσεί κάνετε τώρα. Επαναλαμβάνω δηλαδή μία λέξη που επανέλαβε ένα κάτοικο για να δείξει ότι δεν ισχύει, γιατί δεν υπήρχαν εκείνη την ώρα αστυνομικοί στο χώρο του ε, Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Mm. Λοιπόν, το αλλά άλλο... να πω και κάτι άλλο, ναι. εδώ, αφού το λοιπόν. βάζουμε έτσι τόσο επιτακτικά, ότι γίνεται μία προσπάθεια πόλωση τοξικότητα και μια προσπάθεια να μπει δηλητήριο στην πόλη. Από πού? Από... Τι διαβάσατε. Είναι τώρα αυτό που διαβάσατε. αυτο που απο του υπουργού, βέβαια, από, το από του υπουργού, οι οποίοι έχουν πολύ σημαντική δουλειά να κάνουν. Ναι. Αντί να ασχολούνται με το πόσε φορέ επαναλαμβάνεται μια φράση που την έχουν επαναλάβει οι ίδιοι πάρα πολύ περισσότερε, <συμπ>. εν πάση περιπτώσει από εμένα. Και εγώ έχω πάρα πολλέ δουλειέ να κάνω στην Αθήνα. Φυτέυουμε δέντρα, σπάμε την ανασφάλεια, φτιάχνουμε πεζοδρόμια, παλεύουμε να ελευθερώσουμε δημόσιο χώρο. Και δεν είναι εικόνα νομίζω αυτή, αν θέλουμε και αγαπάμε και την πόλη μα, νομίζω να είσαι και βουλευτή στην Αλφα Αθήνα, να καταθέσει ερωτήσει στη Βουλή για να προχωρήσουμε τα θέματα τη καθημερινότητα, την ακρίβεια. Τι τον πληθωρισμό, τα επίξερε, το φόρο, του το φόρο. Αυτό, κύριε Δουκα, τι σκοπό σκοπούν να την πλευρά των Υπουργών, να, να πλήξουν προσωπικά εσά. Νομίζω ότι εξυπηρετεί ακριβώ. Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει που κέρδισα στην Αθήνα και το πιο σημαντικό νομίζω ότι δεν του αρέσει πω η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Πω δηλαδή παρόλε αυτέ τι κρίσει που δημιουργούν τάχα κρίση, η Αθήνα προχωράει. Δηλαδή, εμεί προχωράμε κάθε μέρα με δράσει, με μέτρα, με παρεμβάσει και στο κοινωνικό κομμάτι, οφείλω να πω, που είναι πολύ κρίσιμο με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Προχωράμε, για παράδειγμα, κοινωνικά ιατρία δίνουν προληπτικ... δωρεάν προληπτικού ελέγχου, αθλητισμό 100.000. Νέοι συμπολίτε μα θα μπορούν να πηγαίνουν στο Πανελλήνιο για τρία χρόνια δωρεάν και να κάνουν άθληση. Προχωράμε τα σχολιά μα, όπου έχουμε ναι. 70 mm. σχολεία που έχουμε βάλει συνεργεία και παλεύουμε να τα επισκευάσουμε. Αυτό δεν αρέσει, καταλαβαίνω. Θέλουν να δημιουργήσουν μια τοξικότητα και μια απόλυση για να μην προχωρήσει, να μην προχωρήσει η πόλη μπροστά. Το άλλο θέμα. Εμεί που... συνεχίζουμε. Και το... καλά θα κάνετε. Είναι και δουλειά μα. Γι' αυτό ψηφιστήκατε και μας. γι' αυτό θα κρυθείτε στο τέλο τη πενταετία. Ε, το άλλο θέμα που μπήκε στην ε, επικαιρότητα είναι ε, μια κουβέντα που ο κύριο Σοφιανό για μια συναυλία που γινόταν στο, στην Αθήνα, προγραμματισμένη από τον προηγούμενο δήμαρχο, ε, που έχει να κάνει υπό την αιγίδα τη πρεσβεία του Ισραήλ. Ε, γιατί την ακυρώσατε διότι υπήρξαν γράμματα από τους, ε, από τους ορχήστρες μας ότι επειδή υπάρχει πάρα πολύ πια μεγάλη ένταση φοβούνται να παίξουν στο συγκεκριμένο χώρο. Και επίσης πάρα πολύ είπαν ότι θα κάνουν απ' έξω διαδηλώσεις. Και επειδή η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα και αυτή είναι η δικιά μου υποχρέωση, να διασφαλίσω την ασφάλεια και εγώ να το κάνω, mm. όχι όπως σε άλλες περιπτώσεις, για λόγους ασφαλείας το τόνισα ε, αναβάλλεται. Και θέλω να πω εδώ και κάτι άλλο, ότι είναι Πολύ για, μεγάλη για λόγους, πολιτική. Για λόγου ασφαλεία, επειδή είστε και τεχνοκράτη και πρέπει, πρέπει Βεβαίως. να πω ότι είστε τεχνοκράτη. Όχι, Βεβαίως. όχι στο, στην κουβέντα, είστε κανονικό τεχνοκράτη. Είναι πολιτική ανευθυνότητα. Είναι, ε, να μπαίνει, ξε... με την αστυνομία για αυτή την. δηλαδή, είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλεια, ενημερώσατε του αστυνομικού ναι. και σα είπαν, κύριε Δήμαρχε, χίλιε φορέ να τα ακυρώσετε. Σωστά. Δηλαδή, σα στέλνει κάποιο και σα λέει ότι εγώ που είναι να παίξω μια συναυλία, φοβάμαι να παίξω και δεν θέλω να παίξω ότι ε, αισθάνομαι ότι δεν είμαι ασφαλή και εγώ θα του. Υποχρεώσω να παίξουν. Και ταυτόχρονα να παίξουν. Την ώρα που θα παίζουν, το Πάσχα θα υπάρχει διαδήλωση και ποιοι θα είναι που θα παρακολουθούν εκείνη την ώρα. Προσέξτε τα θέματα. Είναι μεγάλη, νομίζω, εγώ. Πολιτικ... Εγώ, νομίζω και κρινόμαστε. Πολιτική mm. ανευθυνότητα να παίζουν τα θέματα ασφάλεια. Και έχω χρέο, όπω είναι σε όλε τι ευρωπαϊκέ πόλει, να προχωρώ σε τέτοιε δράσει για να προστατεύσω και την πόλη μου. Σε συνεννόηση με την αστυνομία ή μόνο του ο Δήμο ή ο Δήμαρχο, κύριε Δούκα, αυτό ρωτάμε. Ο Δήμαρχο έχει την ευθύνη να παίρνει αποφάσει για να μην ε, δημιουργούμε εντάσει και συγκρούσει στην πόλη και αυτό έκανα για λόγου. Κρίνατε ασφάλεια. ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλεια, οπότε πήρατε αυτή την απόφαση. Αυτό ακριβώ. Λοιπόν, ε, προτείνω το εξή: Να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εμεί. Ε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε προφανώ. Ε, είπαμε τα, τα hot τη επικαιρότητα. Έχουμε και άλλα και περιμένουν, πρέπει να σα πω, πολλοί φιλέτε του Παναθηναϊκού, ανάμεσα στου οποίου και ο Γιάννη Τζούνου, να ακούσουν τι θα γίνει και με το Μετά γήπεδο. Μετά το διάλειμμα, Αλλά με. όχι Μετά μόνο με, με το διάλειμμα. γήπεδο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον Δήμαρχο Αθηνέων.